Εδώ λοιπόν και περίπου 2 ώρες το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruç Rey, συνοδευόμενο από έναν μικρό στολίσκο αποτελούμενο από τουρκικά πολεμικά πλοία, βρίσκεται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και πλέει με μικρή ταχύτητα. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει απλώσει και καλώδια. Ωστόσο, όπως εκτιμάται, δεν μπορεί να πραγματοποιήσει έρευνες, καθώς είναι αρκετά τα πολεμικά πλοία που βρίσκονται κοντά του, σε απόσταση αναπνοής ουσιαστικά, και αυτό δεν επιτρέπει στις ηχοβολιστικές του συσκευές να λειτουργήσουν και να πραγματοποιήσει έρευνες. Ουσιαστικά, δηλαδή, πρόκειται για ένα ξεκάθαρο επικοινωνιακό σόου της Άγκυρας. Θέλουν να δείξουν ότι έχουν μπει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Κοντά του βρίσκονται και ελληνικά πολεμικά πλοία, τα οποία εκπέμπουν συνεχώς μηνύματα μέσω ασυρμάτου και ζητούν από το τουρκικό ερευνητικό σκάφος να αποχωρήσει, καθώς βρίσκεται μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, όπως του αναφέρεται χαρακτηριστικά. Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί καμία απάντηση τόσο από το Oruç Rey όσο και από τα τουρκικά πολεμικά πλοία τα οποία το συνοδεύουν. Ενδεικτικό να σας πω ότι είναι ότι τα τελευταία λεπτά, μάλιστα, το Oruç Rey έχει ανοίξει και τους πομπούς που είχε απενεργοποιήσει όλες τις προηγούμενες ώρες. Έτσι, το σήμα της θέσης του, το στίγμα του δηλαδή, εκπέμπεται συνεχώς. Προφανώς είναι στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προπαγάνδας της Άγκυρας. Συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι το σήμα που εκπέμπει το Oruç Rey. Από χθες είχε κλείσει τους πομπούς, τώρα άνοιξε τους πομπούς για να μας δείξει ότι ακριβώς έχει εισέλθει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Προφανώς είναι στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προπαγάνδας, αυτού του σοου που θέλει να στήσει η Άγκυρα, το οποίο έχει οργανώσει τις τελευταίες ώρες με την κάθοδο του Oruç Rey προς την ελληνική υφαλοκρηπίδα και την είσοδό του τις τελευταίες ώρες εκεί. Όπως είπαμε, το πολεμικό ναυτικό βρίσκεται σε πλήρη επαγρύπνηση. Υπάρχουν πολεμικά πλοία τα οποία βρίσκονται κοντά του. Υπάρχουν αναπτυγμένες μονάδες και στην ευρύτερη περιοχή. Είναι ξεκάθαρο ότι το μήνυμα θα εκπέμπεται συνεχώς όσο το τουρκικό ερευνητικό πλοίο βρίσκεται μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.